Αγαπητοί μου, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της εκπομπής, σήμερα θα απευθύνουμε σε εσάς ένα απόσπασμα από το Ευαγγέλιο που μιλάει για την αγάπη. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι ο νόμος της ζωής είναι η αγάπη. Και ο Απόστολος Ιωάννης μας λέει πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ έντονα ότι η αγάπη, μάλλον αντίθετα το λέει, ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Ο Θεός λοιπόν ο ίδιος είναι αγάπη. Και βέβαια όλα αυτά που έκανε, τα έκανε από αγάπη. Γι' αυτό έκανε και τη θυσία τη μεγάλη, δίνοντας το μοναδικό του Υιό να κατέβει στη γη σαν άνθρωπος. Αυτή είναι η τεράστια αγάπη που την αποδεικνύει στην πράξη, διότι η πρακτική αγάπη είναι αυτή που είναι η πραγματική αγάπη. Όχι αγαπολογία με τα λόγια μόνο, αλλά με τις πράξεις. Ας δούμε λοιπόν το 13ο κεφάλαιο προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου. Πρώτη προς Κορινθίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο Ευαγγέλιο μας, στην Καινή μας Διαθήκη. Ο ύμνος της αγάπης. Όποιος περάσει από την Κόρινθο, εκεί στον Ιθμό, έχει γραμμένο τον ύμνο της αγάπης. Θα τον δει εκεί γραμμένο τον ύμνο. Είναι σοβαρό, είναι εξαίσιο, είναι λαμπρό. Αυτό το τετράστιχο που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος για τον ύμνο της αγάπης. Ας το δούμε μέσα από το ίδιο το κείμενο. Υπέροχος ύμνος της αγάπης. Διαβάζουμε λίγο το αρχαίο και το νεότερο κείμενο. Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων, τες γλώσσες των ανθρώπων, λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλο αλαλάζων. Αν λοιπόν έχω και μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, αλλά και των αγγέλων τις γλώσσες, που δεν ξέρουμε τι είναι οι αγγελικές γλώσσες, δεν πήγαμε ποτέ εκεί να δούμε και να ακούσουμε, ελάχιστοι άνθρωποι γήινοι μπόρεσαν να ακούσουν τους άειλους αγγέλους. Κάποιοι προφήτες και ο Απόστολος Παύλος που λέει είδα κάποιον που πήγε και είδε τον ουρανό, αλλά δεν μπορώ να σας πω λέει τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει αυτή να τα ακούσει και μάτι να τα δει αυτά που είδα. Τι λέει εδώ, αν υποθέσουμε ότι μιλάω όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα άψυχο πράγμα που χτυπάει. Κύμβαλο αλλάζουν. Ένα μουσικό όργανο δηλαδή που κάνει χτύπους. Εάν, συνεχίζει, και αν έχω προφητεία και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσην και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε και όρη με θυστάνην αγάπην δε μη έχω ουδέν ημί. Αν έχω, λέει, προφητικό χάρισμα να προφητεύω. Μεγάλο πράγμα να προφητεύει κανείς. Οι μεγάλοι προφήτες που λέμε. Της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ο μείζων των προφητών, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος.
Το είπε ο Χριστός, μεγαλύτερος λέει προφήτης και μεγαλύτερος γεννημένος από γυναίκα. Μεγάλη τιμή αυτό που είπε ο Κύριος. Άλλοι που έχω προφητεία και ξέρω όλα τα μυστήρια που υπάρχουν. Μυστήρια υπάρχουν στη ζωή. Μυστήριο ο Θεός, μυστήριο ο Χριστός, μυστήριο η Παναγία. Πώς γέννησε ασπόρος αυτή που έχει στην καρδιά της όλη την αγάπη, αυτή που αγαπάει τους χριστιανούς, αλλά και όλους τους ανθρώπους που βοηθάει. Αν ξέρω τα μυστήρια λοιπόν και έχω όλη τη γνώση, ωκεανός είναι όλη η γλώσσα που δεν μπορεί να την έχει ο άνθρωπος, τότε λέει και την πίστη ακόμα να έχω και να μπορώ να μετακινώ βουνά, αν δεν έχω αγάπη δεν είμαι τίποτα. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και αν παραδοθώ, αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπη δε μη έχω, δεν ωφελούμαι. Λέει, αν όλα μου τα χρήματα, όλα μου τα χρήματα αγοράσω και τα ίσω πάρα πολύ κόσμο, και όχι μόνο αυτό, αλλά και αν δώσω και το σώμα μου το ίδιο, να το κάψουν. Μια θυσία μεγάλη να δώσεις. Αλλά δεν έχω αγάπη, τίποτα δεν ωφελούμε. Άδικος κόπος κι αυτός. Φανταστείτε τώρα την υπεροχή της αγάπης και πώς την αποδίδει αυτή την υπεροχή ο Απόστολος Παύλος στο στόμα των Αποστόλων. Η αγάπη μακροθυμεί. Η αγάπη χρηστεύεται. Εκείνος που έχει αγάπη είναι μεγαλόψυχος. Δεν είναι μικρόψυχος. Είναι μεγαλόψυχος. Έχει μεγάλη καρδιά. Συγχωρεί. Αυτό θα πει μεγαλοψυχία. Μακροθυμεί. Είναι πλατιά και φαρδιά η καρδιά αυτού που αγαπάει. Και γίνεται ευεργετικός και ωφέλιμος. Και η αγάπη δεν φθονεί κανέναν. Δεν έχει εχθρούς. Γι' αυτό δεν φθονεί η αγάπη. Δεν ξυπάζεται, δεν υπερηφανεύεται. Δεν έχει αλαζονία. Ουπερπερεύεται, λέει. Δεν σηκώνει το αναστημά της να πει εγώ είμαι η αγάπη. Είναι ταπεινή. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Πώς εκδηλώνεται η αγάπη με την ταπεινοφροσύνη. Δείχνεις τον άλλον από την ταπεινότητα που έχεις ότι νοιάζεσαι γι' αυτόν και τον αγαπάς. Υπερηφάνιο, υπερήφανος άνθρωπος δεν έχει ίχνος αγάπη μέσα του. Μέσα του δεν έχει ίχνος αγάπης. Αυτός λοιπόν ο υπερήφανος δεν έχει αγάπη. Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, αγαπάει, δεν φθονεί, δεν ξυπάζεται, δεν φυσιούται, δεν έχει περηφάνεια. Φυσίωση είναι η οντότητα, είμαι μεγάλος, σπουδαίος, καμαρώνω. Δεν το έχει αγάπη αυτό, το συνήθιο. Δεν φυσιούται, δεν υπερηφανεύεται. Δεν κολακεύει τον εαυτό της αγάπη. Είναι ταπεινή, αθόρυβη. Είναι εσωτερική. Είναι η καρδιά του ανθρώπου. Εσωτερικός άνθρωπος. Εκυριζώνει η αγάπη μέσα του. Ού κασχημονεί, ού ζητεί τα εαυτής. Ού παροξύνεται, ού λογίζεται το κακό. Λέει μερικές ιδιότητες της αγάπης για να ξέρουμε ότι η αγάπη δεν είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να το περιγράψει εύκολα, σαν συνέστημα. Η μάνα δεν μιλάει, χαϊδεύει το παιδί. Ο στρατιώτης πολεμάει
και έχει ένα ιδανικό να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Έχει αγάπη εκεί μέσα. Κρύβεται αγάπη στην καρδιά του. Σκέφτεται ότι αν αφήσει έτσι τα πράγματα και δεν πολεμήσει, θα μπουν στο σπίτι του. Θα βιάσουν τη γυναίκα, θα σκοτώσουν τα παιδιά του. Και δεν το μπορεί αυτό, δεν το αντέχει. Και δίνει τα πάντα. Δίνει την ψυχή του. Δίνει τη ζωή του. Και οποιοδήποτε υπερασπίζεται με τη θυσία του, έχει αγάπη. Αυτοί οι άνθρωποι του 21 αγαπούσαν τον Χριστό, είπε ο Κολοκοτρώνης, για την αγάπη του Χριστού και της πατρίδας στην ελευθερία γίνανε όλα. Και έπεσε σε όλους, λέει, σαν βροχή αυτό. Δεν το θέλαμε, μας ήρθε ξαφνικά. Πώς λέει ότι το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε και φώτισε τους Αποστόλους. Σαν άβρα, λέει, εκεί. Σαν πνοή ανέμου. Ο Κολοκοτρώνης λέει, σαν βροχή έπεσε πάνω μας. Η αγάπη για την ελευθερία, να φύγουνε τέλος πάντων οι δυνάστες από την πατρίδα μας. Να ένας παραλληλισμός. Η μία αγάπη που είναι κοινή, πώς διαμορφώνεται εδώ και πώς εκεί. Η αγάπη μακροθυμεί. Η αγάπη δεν ασχημονεί. Δεν πράττει τίποτε το άσχημο δηλαδή. Ούτε με λόγια, ούτε με έργα. Γιατί και τα λόγια, τα άσχημα, είναι απόδειξη ότι δεν υπάρχει αυτή η ρίζα της αγάπης μέσα και κάνει τον άνθρωπο να παραφέρεται. Όμως η αγάπη πρέπει να συνοδεύεται εδώ, να το πούμε, και με δικαιοσύνη. Και κάτι ακόμα. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, του λες και τα σφάλματά του. Και αυτό ένδειξη αγάπης είναι. Ούτε από ζήλια, ούτε από εγωισμό, αλλά από αγάπη. Να διορθώσει τα κακό κείμενα. Ο φίλος που δεν σου κάνει ποτέ παρατήρηση για τίποτα, είναι αδιάφορος. Εκείνος που ενδιαφέρεται, όπως ο πατέρας για το παιδί, το παρατηρεί, το διορθώνει. Δεν είναι ένδειξη αγάπης αυτό? Τι είναι, ένδειξη κακίας? Όχι. Όταν βλέπει το παιδί και στεναχωριέται, στεναχωριέται και αυτός, αλλά πρέπει να το κάνει. Αγάπη και δικαιοσύνη. Και ο Θεός έτσι είναι. Αγαπάει τους ανθρώπους με δικαιοσύνη. Δεν ασχημονεί λοιπόν, δεν ζητάει τα δικά της, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακό, δεν ερεθίζεται από το θυμό, δεν οργίζεται. Η αγάπη είναι ανόργιστη. Έχει μέσα της τον πόνο και εκδηλώνεται αφιλοκερδός. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα. Αν αγαπάς κάποιον επειδή τον έχεις ανάγκη, η αγάπη αυτή δεν είναι καθαρή. Ο Χριστός λέει να αγαπάτε όλους τους ανθρώπους, ανεξαιρέτως. Τον πλησίον σου. Ποιος είναι πλησίον σου, δεν ξέρεις ποιος είναι πλησίον, τον αγαπάς. Αυτή είναι η αγάπη, η χριστιανική, η αγάπη, η σωστή, η αγάπη του Χριστού. Όχι να κάνεις διάκριση στην αγάπη. Εχθροί και φίλοι, δεν έχει αυτό. Η αγάπη δεν λογίζεται το κακό. Δεν βάζει λογισμούς κακούς η αγάπη στο μυαλό. Όλο πάει προς το θετικό, προς το καλό. Και με αυτό πετυχαίνει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί η αγάπη θεραπεύει τον άνθρωπο. Εκείνος που δεν αγαπάει είναι άρρωστος. Βλέπει μερικούς ανθρώπους που δεν αγαπάνε. Και εμείς δεν είμαστε εκείνοι που αγαπάνε τέλεια, γιατί η τέλεια αγάπη, είπαμε, είναι ο Θεός. Μπορούμε να πιάσουμε αυτή την τελειότητα, αλλά τουλάχιστον να πλησιάσουμε
προς την αγάπη αυτή που μας ζητάει ο Θεός. Να την πλησιάσουμε την αγάπη αυτή. Ου χαίρει επί τη αδικία η αγάπη. Δεν χαίρεται όταν αδικείται κάποιος, όταν γίνεται κάτι άδικο. Συγχαίρει δε τη αληθεία. Χαίρεται όταν επικρατεί η αλήθεια. Προς κάθε κατεύθυνση. Ό,τι είναι αληθινό, χαροποιεί αυτόν που αγαπά. Ό,τι είναι αληθινό, όχι ότι είναι ψεύτικο, ότι είναι αληθινό. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Δεν ξεπέφτει, δεν πέφτει από το σημείο που βρίσκεται η αγάπη, να πέσει χαμηλά. Άλλο η ταπεινοφροσύνη. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, δεν χάνεται δηλαδή. Είτε προφητείες, κάποτε θα καταργηθούν. Ποιες είναι οι προφητείες? Αυτές που αφορούν τον αιώνα που ζούμε. Αυτές είναι οι προφητείες. Αυτές κάποτε θα σβήσουν, γιατί θα έρθει ένας άλλος αιώνας, ο ατελεύτερος αιώνας του Χριστού, και όλες οι προφητείες αυτές που λέγαμε πριν, δεν ισχύουν πλέον. Γι' αυτό λέει ότι η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, είτε δε προφητείε, καταργηθήσετε. Οι προφητείες θα καταργηθούν, αφού θα έχουν ήδη πραγματοποιηθούν. Οι γλώσσες θα σταματήσουν. Δευτέρα Παρουσία θα μιλάμε τις γλώσσες που ξέρουμε τώρα. Ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά. Μας αρέσουν ιδιαίτερα γιατί είναι από αρχαία ρίζα τα ισπανικά, να ξέρετε. Γι' αυτό έχουν αυτή τη μελωδικότητα. Η πιο μελωδική γλώσσα μετά την ελληνική, νομίζω προσωπικά, ότι είναι η ισπανική. Και δεν είναι μόνο δικιά μου πεποίθηση, είναι και πολλών άλλων. Και γλωσσολόγοι το λένε κλπ. Και οι γλώσσες θα σταματήσουν να ακούγονται τη Δευτέρα Παρουσία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνεται εκεί. Πώς θα γίνεται η συνεννόηση των ανθρώπων? Αυτόν τον τρόπο το ξέρει μόνο ο Θεός και είναι κρυφός. Ούτε τις γλώσσες των αγγέλων ξέρουμε πώς είναι. Ποιος άκουσε άγγελο να μιλάει, εκτός από τον Γαβρίλη που ήρθε και είπε χαίρε και χαριτωμένη, για να μιλήσει, να καταλάβει η Παναγία. Όχι πως μιλάνε πάνω. Κάποιοι λένε ότι οι άγγελοι μιλάνε αρχαία ελληνικά. Δεν το λέει πουθενά. Κάποιοι το πιστεύουν, κάποιοι δεν το πιστεύουν. Η γλώσσα των αγγέλων όμως έχει ένα μυστήριο, ανεξερεύνητο από τον άνθρωπο. Άκουσε ο προφήτης Ισαΐας ότι οι άγγελοι λέγαν «Αλληλούια». Αυτό έπιασε το αυτί του όταν λέει πλησίασε το θρόνο του Θεού. Όχι πάνω, όχι δίπλα, κάτω από το θρόνο του Θεού. Υποπόδιο των ποδών έφτασε να βλέπει ο Ισαΐας κάπως το θρόνο του Θεού και είδε τους αγγέλους να λένε «Αλληλούια, Αλληλούια», που σημαίνει «Δόξα στο Θεό», «Δοξασμένος ο Κύριος», «Αλληλούια», «Αλληλούιαχ», εβραϊκά. Ξέρουμε τι άλλο, ποια γλώσσα έχουν οι άγγελοι, κάποιες λέξεις άκουσε. Και τώρα, είτε τις γλώσσες μιλάω, θα καταργηθούν. Εκ μέρους δε γνώσκομαι και εκ μέρους προφητεύουμε. Θα καταργηθούν και οι γλώσσες στη μέλουσα ζωή και θα γίνουν όλα διαφορετικά. Και δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει, γιατί στη ζωή αυτή οι γνώσεις είναι περιορισμένοι. Η προφητεία μέρος της οποίας των μυστηρίων της Θείας Σοφίας και αποκαλύπτεται ένα μέρος της Θείας Σοφίας. Όχι ολόκληρη η Θεία Σοφία, ένα μέρος της Θείας Σοφίας. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Όταν δε έλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Όταν φτάσει κανείς να δει την τελειότητα, τα επιμέρους πράγματα που γνώριζε και ήξερε, αυτά δεν ισχύουν πια. Επόμενο είναι. Όταν το παιδί πάει στο πανεπιστήμιο,
δεν μιλάει με τη γλώσσα του δημοτικού. Η μία γνώση σκεπάζει και καταργεί την άλλη γνώση. Αυτή λοιπόν η τέλεια γνώση που θα λάβουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε κοντά στο Θεό, όχι αυτοί που δεν θα πάνε κοντά στο Θεό, αυτοί θα μένουν στην αγνωσία. Αλλά εκείνοι που θα πάνε κοντά στη γνώση του Θεού, δεν θα μιλάνε τις γλώσσες που ξέρουμε. Θα έχουν καταργηθεί οι επιμέρους γλώσσες και θα υπάρχει κάτι άλλο. Όταν δε έλθει το τέλειο, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Όταν ήμουν ανήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρώνουν, ως νήπιος ελογιζόμην. Όταν δε γέγονα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Όταν ήμουν ανήπιο παιδί, μικρό, μιλούσα σαν ανήπιο, με λίγες συλλαβές της γλώσσας, με λίγες λεξούλες. Όταν όμως έγινα, λέει, άντρας, και σαν ήπιος σκεφτόμουν, σαν ήπιο παιδί. Όταν έγινα άντρας, ανδρώθηκα, έγινα, μεγάλωσα, κατάργησα όλες αυτές τις συνήθειες του νηπίου. Επόμενο είναι. Βλέπουμε ένα γαρ άρτη διεσόπτρου εν ενίγματι. Διότι τώρα βλέπουμε σαν μέσα από ένα μεταλλικό καθρέφτη θαμπά και κάπως ατελώς. Δεν βλέπουμε τέλεια το είδωλο. Κοιτάμε τον εαυτό μας δηλαδή και τον εβλέπουμε θαμπό. Κοιτάμε τον κόσμο και τον εβλέπουμε θαμπό. Δεν βλέπουμε εξάστερο, να ξέρετε. Τότε θα εξαστερώσουν όλα. Τώρα ενηγματικά και μέσα από έναν καθρέφτη τα βλέπουμε τα πράγματα. Και δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Τότε όμως θα δούμε φανερά και καθαρά, διότι θα δούμε κατευθείαν πρόσωπο προς πρόσωπο. Ποιον εννοεί? Τον Κύριο. Βλέπουμε γαρ άρτη διεσόπτου εν ενίγματι. Τότε δε πρόσωπο προς πρόσωπο. Άρτη γινώσκω εκ μέρους. Τότε δε επιγνώσαμε καθώς και επεγνώστη. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος της αλήθειας. Τότε όμως θα λάβω τέλεια γνώση. Όσο πιο τέλεια μπορεί να γνωρίσει κάποιος, δεν μπορούμε να συλλάβουμε την άπειρη γνώση του Θεού, αλλά θα έχουμε μια γνώση τέλεια συγκριτικά με τον άνθρωπο. Αυτό εννοεί. Θα λάβουμε τέλεια γνώση όσον αφορά τα ανθρώπινα και όταν ενεργούσα, λέει, την επιστροφή μου και με καλούσαν στο αποστολικό αξίωμα. Επεγνώστη, καθώς επεγνώστη. Δηλαδή, δεν ήξερε ο Απόστολος Παύλος τότε τον Χριστό, τον έμαθε. Αλλά αυτή η γνώση του Χριστού είναι πάλι ατελής, ακόμα και στους Αγίους, που έχουν επικοινωνία με τον ουρανό. Και τελειώνει. Νυνή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία ταύτα. Μίζον δε τούτον η αγάπη. Αυτά, λέει, θα γίνουν στη μέλουσα ζωή. Τώρα στην παρούσα ζωή έχουμε την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη φυσικά. Η πίστη και η ελπίδα δεν θα χρειάζονται. Τώρα πιστεύουμε, μετά θα γνωρίζουμε, θα δούμε. Μιλάω πάντα για τους εσωσμένους. Δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα, αλλά τους ανθρώπους που θα σωθούν. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τον εαυτό του και για τους δίνει δύναμη, ελπίδα να ελπίζουν ότι τότε έτσι θα είναι στον ουρανό που θα πάμε. Γι' αυτό να αγωνιστείτε για να πάμε. Γι' αυτό μιλάει για τον ύμνο της αγάπης. Νυνή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία ταύτα. Μίζον δε τούτον η αγάπη. Μεγαλύτερη από όλα αυτά είναι όμως η αγάπη. Η αγάπη περνάει μέσα από το θάνατο. Η αγάπη μένει αιώνια, όπως είναι εδώ, πάει και στην αιωνιότητα.
Η γνώση μπορεί να χαθεί, γιατί θα βγει μια ανώτερη γνώση. Η ελπίδα της Αναστάσεως έχει πραγματοποιηθεί. Αναστήθηκαν οι άνθρωποι. Εκρήθηκαν οι άνθρωποι. Δεν έχουμε τίποτα να ελπίζουμε εκεί. Έχουν εκπληρωθεί τα πάντα. Άρα η πίστη είναι για εδώ. Εκεί θα υπάρχει μόνο η αγάπη. Αυτό εννοεί ο Απόστολος Παύλος. Τι υπέροχος που είναι αυτός ο ύμνος της αγάπης. Σε όλες τις γλώσσες έχει μεταφραστεί. Νομίζω και στην Κόρινθο εκεί είναι μεταφρασμένο σε μερικές γλώσσες. Δεν ξέρω πόσες. Τις πιο γνωστές γλώσσες, ευρωπαϊκές γλώσσες. Έχετε ακούσει ποτέ να υμνηθεί τόσο πολύ αγάπη από κάποιον άλλον? Εγώ τουλάχιστον έχω τον Απόστολο Παύλο σαν τον άνθρωπο που ύμνησε περισσότερο από όλους την αγάπη. Αυτό το κορυφαίο συνέστημα, το οποίο αν λείπει από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος αρρωσταίνει. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να αγαπήσει είναι ψυχικά νεκρός. Έχει πεθάνει η ψυχή του. Το φως της ψυχής είναι η αγάπη. Αυτό που έκανε ο άνθρωπος πρώτο είναι η αγάπη. Μετά γίνανε όλα τα άλλα. Το πρώτο είναι η αγάπη. Και την έβαλε μέσα στον άνθρωπο. Και η εντολή του Χριστού είναι, η μεγάλη εντολή του Χριστού, είναι να αγαπάς το Θεό με όλη τη δύναμή σου, με όλη την ψυχή και την καρδιά σου. Και όλο σου το νου, και όλο σου το είναι. Και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Σε αυτά τα δύο όλα κρέμονται. Οι προφήτες, οι νόμοι, όσα έχουμε πει για την πνευματική ζωή. Όλη η πνευματική ζωή σε αυτά τα δύο κρέμεται. Ας σας πούνε ποια είναι η σπουδαιότερη εντολή. Μην πείτε μην κλέψεις, μην μοιχέψεις. Ναι, εντολές είναι και αυτές, ασφαλώς. Αλλά η μεγαλύτερη εντολή του Χριστού είναι να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Αλλά υπονοεί ότι πρέπει να αγαπάμε και τον εαυτό μας. Όταν λέει ως εαυτόν όπως τον εαυτό σου. Ένας που δεν αγαπάει και τον εαυτό του και μισεί τον εαυτό του, πώς θα αγαπήσει τον άλλον? Αλλά όχι με άρρωστη αγάπη, με την αγάπη του Θεού. Να ξέρεις ότι είσαι πλάσμα του Θεού. Να αποδίδεις δικαίως στο Θεό αυτή την τιμή, το ότι σε έκανε άνθρωπο, και να χαίρεσαι γι' αυτό. Για να γίνει ένας άνθρωπος ιατρικός, να το πάρουμε, πρέπει να περάσει πολλά εμπόδια. Και ο άνθρωπος είναι το αποτέλεσμα της αγάπης. Αν δεν αγαπώνται οι γονείς, δεν μπορούν να κάνουν άνθρωπο. Πρέπει να υπάρχει αγάπη στους γονείς, στους προγόνους. Και αυτή η αγάπη λοιπόν είναι που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο. Είναι μια αυτοπραγμάτωση. Είναι ευτυχία η αγάπη. Ο άνθρωπος που αγαπάει είναι πάντα ευτυχής. Δεν ξεπέφτει. Δεν χάνεται. Κι αν σε μια στιγμή είναι λίγο αδύναμος, με μια ευχή, με μια προσευχή επανέρχεται. Αλλά μόνο σε όποιον δεν αγαπάει. Αυτός είναι ένας άνθρωπος νεκρός. Δεν χαίρεται τη ζωή. Και αυτό που νομίζει ότι αγαπάει, που είναι ο εαυτός του, αγαπάει μια σκιά, δεν αγαπάει τον εαυτό του. Μια σκιά αγαπάει. Αυτό που νομίζει ότι είναι ο εαυτός του. Δεν είναι πραγματικότητα. Είναι μια ψευδαίσθηση. Ο εγωισμός και η φιλαυτία είναι ψευδαισθήσεις. Νομίζουν ότι θα γίνουν με άλλο τρόπο, δίχως την αγάπη, θα γίνουν ευτυχισμένοι. Δεν γίνεται. Δίχως Θεό και αγάπη, δεν γίνεται.
Μακάριος αυτός που έχει βρει αυτόν τον τρόπο, ανεβαίνει το μονοπάτι της αγάπης. Γιατί η αγάπη είναι και θυσία. Είναι θυσιαστική η αγάπη. Έχει αυτό. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν ζητάει τα δικά της, τον εαυτό της, τον έχει σε δεύτερη μοίρα τον εαυτό της. Ποιος από εμάς έχει τον εαυτό της σε δεύτερη μοίρα? Μπορεί να αγαπάμε, αλλά το πρώτο πλάνο είναι ο εαυτός μας. Ενός Ρώσου στρατιώτη με τους Τσετσένους τότε, πριν 20 χρόνια, πιάστηκε αιχμάλωτος και φόραγε το σταυρό του. Ορθόδοξος. Κρίμα που δεν θυμάμαι, Βλαντιμίρ, λεγόταν, δεν θυμάμαι. Όχι, κάπως αλλιώς. Ίσως μερικοί από εσάς να το θυμάσετε και το όνομα. Του είπαν οι μουσουλμάνοι που τον πιάσανε αιχμάλωτο, για βγάλει το σταυρό σου. Αυτός λέει, εγώ το σταυρό μου δεν τον βγάζω. Πρέπει να βγάλει το σταυρό σου, γιατί θα σου βγάλουμε τα νύχια. Δεν βγάζω το σταυρό μου. Του κάνει βασανιστήρια. Το σταυρό δεν τον έβγαζε. Δεν τον έβγαζε αν και μου σου θέλει να τον έβγαλε ο ίδιος. Ο σατανάς θέλει εσύ να κάνεις την προδοσία προς τον Χριστό. Όχι να την κάνουν. Αλλά δεν πιάνεται. Αν το βγάζει το σταυρό εσύ, ο άλλος. Εσύ βγάλε τον μόνος. Τον εκτελέσανε. Έπεσε στη γη μαζί με το σταυρό. Ένας σύγχρονος μάρτυρας, ένας Ρώσος στρατιώτης. Όπως οι παλιοί χριστιανοί, ρίξε λίγα καρβουνάκια, λίγα αυτά, λίγα λιβανάκια στον Γκέσαρα ή στο Ξουάνο εκεί που πιστεύανε. Όχι, εγώ μόνο το Χριστό. Δεν προσκυνάω τίποτα. Μα θα σε πάρουμε το κεφάλι, θα σε κάνουμε εκείνος. Δεν προσκυνάω. Κάντε με ό,τι θέλετε. Τι κρύβει αυτή η αφοσίωση? Την αγάπη στον Χριστό και την πίστη. Ότι όταν φύγω από εδώ έτσι, θα πάω κοντά στον Χριστό. Δεν θα μου πει ο Χριστός θα με αδικήσει. Για σένα πέθανα, Κύριε. Ο Δοστογεύσκης το είπε, πες μου γιατί πράγμα πεθαίνεις, να σου πω ποιος είσαι. Για την πατρίδα, για το σπίτι σου, για τους φίλους σου. Γιατί πράγμα μπορείς να θυσιαστείς? Αν πεις δεν μπορώ να θυσιαστώ για τίποτα, δεν υπάρχεις. Είσαι ένα καμένο χαρτί, δηλαδή δεν αξίζει να ζεις. Και δεν αξίζει να ζει και εκείνος που δεν θέλει να μάθει την αλήθεια. Δεν θέλει να λήξει το Ευαγγέλιο. Δεν θέλει να ακούσει γι' αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε, μα στο, δεν θέλω να ακούσω. Περκάτσε, άκουσε και απόρριψε. Όχι, όχι, δεν θέλω να ακούσω. Σκεφτικά θέματα δεν θέλω, μου λέγανε μερικοί κάποτε. Δεν θέλει σκεφτικά θέματα. Ε, καλά. Να πούμε κοινωνικά θέματα. Και το περνάς έτσι με τα κοινωνικά θέματα και το θέμα το θρησκευτικό. Γιατί στο κάτω-κάτω να πούμε και αυτό και να τελειώσουμε, γιατί παρά. Πήγε η ώρα. Μπορεί να ξεχωρίσει κανένας τι είναι θρησκευτική ιστορία και τι είναι πολιτική ιστορία. Γιατί τα έχουμε διαχωρίσει μες στο μυαλό μας. Δεν διαχωρίζονται όμως. Ο Μέγας Κωνσταντίνος πολιτικός ηγέτης ή θρησκευτικός ήταν? Δεν ήταν και τα δύο. Αν δεν ήταν θρησκευτικός, γιατί έκανε την πρώτη σύνοδο, οργάνωσε την πρώτη σύνοδο για να εδραιώσει τον χριστιανισμό? Βλέπετε, όλες οι πράξεις του ανθρώπου έχουν κίνητρο και αυτό το κίνητρο δεν μπορεί να το διαχωρίσεις. Είναι το συναίσθημα, είναι η αγάπη, είναι οι σκέψεις, είναι η πίστη, είναι όλα μαζί. Εμείς λέμε πολιτική ιστορία, γεωγραφική ιστορία, θρησκευτική ιστορία. Δέστε τα με ένα άλλο μάτι να δείτε. Γιατί είπε ο Κολοκοτρώνης αυτή τη φράση ότι μαζί με την πατρίδα θέλαμε και τον Χριστό και την Παναγία? Για ποιο λόγο το είπε αυτό? Γιατί μέσα του τα έχει και τα δύο. Και ποιος άνθρωπος έχει το ένα μόνο? Μπορείς να πιστεύεις στο Θεό και να μην αγαπάς τους ανθρώπους? Τι γίνεται? Πέρασε όμως η ώρα.
Θα σας ευχαριστήσω που ακούσατε και να τα ξαναπούμε πάλι. Σήμερα ήταν ο ύμνος της αγάπης που διαβάσαμε από το 13ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους, της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του μεγάλου Αποστόλου, του Αποστόλου Παύλου. Με τη χαρά του Κυρίου σας αφήνουμε. Χαίρετε.